Ευθεία επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για τις θέσεις του σε όλα τα πολιτικά επίπεδα εξαπέλυσε ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καλαντζής σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ξεκαθάρισε την αντίθεσή του για τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για περισσότερο κράτος, εξηγώντας πως τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής διέλυσαν τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Έθεσε το δίλημα Ευρώπη ή εκτός Ευρώπης, υποστηρίζοντας πως είναι ψευδή όσα υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αφού σε περίπτωση καταγγελίας του μνημονίου ούτε διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει, αλλά και η χώρα θα βρεθεί χωρίς ευρώ στα ταμεία της. Μείωση φόρων, αύξηση θέσεων εργασίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αντιπροτείνει η Νέα Δημοκρατία ώστε να λειτουργήσει ξανά η αγορά. Τέλος, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τις συνιστώσεις του για την υποστήριξη στα Σκόπια στο θέμα της ονομασίας, χαρακτηρίζοντάς το ως εθνική προδοσία, αλλά και τη στήριξη που παρήχαν ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στις δίκες των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Έχω υποχρέωση, όπως όλοι μας, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η μάχη που δίνεται δεν είναι μάχη μεταξύ κομμάτων. Είναι μάχη μεταξύ δύο πολιτικών κοσμοθεωριών. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά είναι η παραγωγική διαδικασία που εκπροσωπούμε εμείς, είναι η ελεύθερη οικονομία. Τι που πιστεύουμε, ότι μόνο από την ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μειώνεται η ανεργία. Τι λένε αυτοί? Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη προέρχεται μέσα από την ενίσχυση του κράτους, μέσα από την ενίσχυση της κρατικής μηχανής και λέει πώς θα έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και πώς θα μπορέσουμε, μειώνοντας τους φόρους, να έρθει η ανάσα καταρχήν στην αγορά. Και η ανάπτυξη με ταχύς ρυθμούς, επιτυχάνοντας μετά και την επανακεφαλοποίηση που επετεύχθη με τις τράπεζες και ολοκληρώνεται σε όλες πολύ σύντομα, να πέσουν πολύ απλά, θα το πω, χρήματα στην αγορά, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν. Γιατί, όπως ξέρετε, το αίμα και η ατμομηχανή της οικονομίας, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, είναι τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά. Και ο Τσίπρας για αύξηση των φόρων. Δεν μιλάει για μείωση, όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Λέει, θα φορολογήσουμε με στόχο την αύξηση των εσόδων από άμεσους και αμέσους φόρους. Επειδή μας αφορά ως Μακεδόνες, τις θέσεις δύο συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μακεδονία και για τα Σκόπια. Κόκκινο. Δηλώνει η συνιστώστα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται το δικαίωμα του γειτονικού κράτους να ονομάζεται Μακεδονία. Αυτή παραμένει συνιστώστα του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καταγγέλω ως ανθέληνες, όλους του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μέχρι το βράδυ δεν έχουν διαγράψει όλους αυτούς, αν μέχρι το βράδυ δεν τους έχουν όχι απλώς αποκηρύξει, ξοπετάξει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανθέληνες και εάν δεν το κάνουν θα τους χαρακτηρίσω και προδότη της Ελλάδος. Άλλη συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Διεθνιστική Εργατική Αριστερά. Η δημοκρατία της Μακεδονίας δεν είναι Κόσοβο. Εάν και αυτή η συνιστώσα μέχρι το βράδυ δεν έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για εθνική προδοσία. Δεν μπορεί να υπάρχει Μακεδόνας που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένας. Δεν θα δεχτώ. Το θεωρώ μεγαλύτερο τυχοδιοκτισμό και θα είναι απλή ασθένεια ο τυχοδιοκτισμός. Να βγει κάποιος και να πει ότι είναι μειοψηφικές τάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εθνική προδοσία. Την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στις γιορτές αναγνώρισης του κράτους των Σκοπίων ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, που κανένας δεν τους άγγιξε, κανένας δεν τους πείραξε. Το είπα και το τονίζω. Μιλάμε πια για εθνική προδοσία. Όχι να τα αποκηρύξει. Εάν δεν διαγραφούν μέχρι αύριο, δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι συνιστώσεις με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη στήριξη που παρήχαν στελέχη επώνυμα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην Τρομοκρατία, στη 17 Νοέμβρη. Βένιος Αγγελόπουλος, καθηγητής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μέλος της δικού σας Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει στη δίκη του κυρίου Γιωτόπουλου. Του κυρίου Γιωτόπουλου, συγγνώμη για την έκφραση, του Γιωτόπουλου. Αυτού του δολοφόνου. Γιατί δεν υπάρχει δολοφόνος που έχει το πιστόλι στο αριστερό χέρι, καμιά διαφορά από τον δολοφόνο που έχει το πιστόλι στο δεξιό χέρι. Και ένας δολοφόνος είναι, και άλλος δολοφόνος.